η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 657 εκατομμύρια ευρώ για τον Eurasia Interconnector, που αφορά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Αυτό δήλωσε η Κύπρα Υπουργό Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία, Νατά Απειλίδου, χαιρετίζοντα τη χθεσινή απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ίδια τόνισε ότι το ποσό τη χορηγία που εγκρίθηκε για τον EuroAsia Interconnector είναι το μεγαλύτερο που έχει εξασφαλιστεί ιστορικά για έργο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά την εξασφάλιση τη χορηγία, θα ακολουθήσει ο διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του Φορέ και Κομισιόν, η οποία θα οδηγήσει σε υπογραφή συμφωνία παροχή χορηγία Μεταξύ των δύο μέρων εντό του καλοκαιριού κατέληξε ίδια η αδύρυτη ανάγκη επιβολής του νεοοθωμανικού σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Περνά μέσα από τον μπλοκάρισμα των υπογραφέντων σχεδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ και Αίγυπτο προς Κύπρο και Ελλάδα. Δεν πρόκειται για διαπίστωση, αλλά για μια λογική εξήγηση των τουρκικών λεονταρισμών στην περιοχή, με φόντο την παρανομή γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία θα πρέπει να κηρύξει κάζους μπέλη στο σχέδιο Eurasia Interconnector και να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα παρασύρει ολόκληρη ολόκληρη την περιοχή σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, εάν επιμείνει στη μονομερή οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΣ που παραβιάζει την τουρκική ΑΟΣ, είχε αναφέρει πριν τρει μήνε τουρκική αμυντική πηγή. Πώ θα επιχειρούσε η τουρκική πλευρά να το κάνει αυτό, πρώτον, με την ανακήρυξη Κάζου Μπέλη στο σχέδιο Eurasia Interconnector με στόχο την διακοπή των εργασιών. Δεύτερον, με τον ίδιο τρόπο στη Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου. Τρίτον, με τη μεταφορά μόνιμη ναυτική δυνάμεω στις επίμαχε περιοχές, αναμένοντα να προκληθεί από τι χώρε που συμμετέχουν στα σχέδια μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια, μπλοκάροντας τη συμμετοχή και τη Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο κύριο λόγο όμω που θα κινούνται προ αυτέ τι κατευθύνσει η Τουρκία αφορά το γεγονό ότι η διασύνδεση με καλώδια ηλεκτρική ενέργεια Ελλάδο-Ισραήλ-Κύπρου θα έφερνε πιο κοντά έναν στρατιωτικό συνασπισμό κατά τη Τουρκία στη Μεσόγειο και αυτό οι Τούρκοι θέλουν να το αποτρέψουν πάση θυσία. Το έργο Eurasia Interconnector θα συνδέσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ισχύως του Ισραήλ με Ελλάδα και Κύπρο με ένα καλώδιο υψηλής τάση 1200 χιλιομέτρων που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο όταν ολοκληρωθεί. Το καλώδιο αυτό θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια ισχύως 2.000 MW ενώ θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση τη Κύπρου. Τα σχέδια συνεργασία περιλαμβάνουν μια προγραμματισμένη διασύνδεση δικτύου ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου και Ελληνικού νησιού τη Κρήτη με υποθαλάσσιο καλώδιο έως το τέλος του 2023. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.